Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σας έφερε στο ΠΑΟΚ? Ήρθα το 1992, η Προεδρίας Θωμά Βουλινού, το συγχωρεμένο. Και πραγματικά ήταν μια σημαντική και ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Θυμάστε τις πρώτες μέρες, τι σας έκανε εντύπωση, τι σας έμεινε από τότε? Είχα έρθει, προπονητής ήταν ο Λιούκο Πέτροβιτς. Εντάξει, θυμάμαι ότι ήμουνα πάρα πολύ έτσι τρακαρισμένος τις πρώτες μέρες, γιατί σίγουρα άλλαζε επίπεδο από την Καβάλα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι όλα τα παιδιά που ήταν τότε στην ομάδα με κάναν να προσαρμοστώ όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να μπορέσω να ανταποκριθώ σε νέα δεδομένα. Με ποιον συμπαίκτη σας ήσασταν πιο κοντά? Γενικά, κοντά ήμασταν παιδιά τα οποία είχαμε έρθει εκείνη την περίοδο, όπως ήταν ο Νίκος ο Μιχόπουλος, όπως ήταν ο Δημήτρης ο Καπετανόπουλος, όπως ήταν ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης και άλλα παιδιά. Γενικά, ήμασταν ηλικιακά κοντά, ήμασταν παιδιά που είχαμε έρθει, ήμασταν καινούργιοι στην ομάδα και θεωρώ ότι είχαμε δεθεί περισσότερο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πιο παλιοί, όπως ήταν ο Λεοντιάδης, όπως ήταν ο Λαγωνίδης, όπως ήταν ο Μαλιούφας, όπως ήταν και άλλοι, ο Μπορμπόκης, μας είχαν κάνει να αισθανόμαστε πραγματικά σαν το σπίτι μας. Ποιο παιχνίδι θα σας μείνει αξέχαστο? Το πρώτο ευρωπαϊκό που ήταν με την Paris Saint-Germain για το κύπελο UEFA τότε, μέσα στη Γαλλία, στο Parc des Princes, ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Γιατί? Γιατί ήταν το πρώτο μου ευρωπαϊκό παιχνίδι, γενικά, και ειδικά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, και σίγουρα απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, όπως ήταν τότε η Paris Saint-Germain, με πολλά ονόματα, σε ένα γήπεδο καταπληκτικό και η ατμόσφαιρα, θεωρώ είναι κάτι το οποίο μου έχει μείνει. Ναι. Όπως και αρνητικά μου έχει μείνει αντίστοιχο παιχνίδι με την Paris Saint-Germain, το εντός έδρας εδώ, επαναληπτικός, που είχαν γίνει, αν θυμάστε τότε, τα επεισόδια που στέρισε την ομάδα με αποκλεισμό εξόδου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη σημερινή ομάδα την παρακολουθείτε? Ναι, βέβαια την παρακολουθώ. Θεωρώ ότι γενικά ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ο μεγαλομέτωχος της ομάδος θεωρώ ότι κάνει τα πάντα ώστε αυτή η ομάδα να μεγαλουργήσει και να αναπτυχθεί στο μέγιστο βαθμό. Και θεωρώ ότι αυτή την προσπάθεια πρέπει να την αγκαλιάσουν όλοι. Στον ΠΑΟΚ επανήλθατε μετά ξανά και ως προπονητής. Ναι. Ποια ήταν η καλύτερη σας στιγμή και ποια η χειρότερη? Εντάξει, δεν θα πω ποια ήταν η χειρότερη, γιατί να ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο έχει θετικά και αρνητικά, ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές. Αλλά αυτό που κρατάμε περισσότερο, άσχετα αν είναι και οι λιγότερες, είναι ευχάριστες. Η πιο ευχάριστη στιγμή για μένα ήταν σίγουρα η πρόκρισή μας στο Europa League και ο αποκλεισμός απέναντι σε μια ομάδα τότε μεγάλη, με μεγάλο μπάτζετ, όπως ήταν και ιδιαίτερο παιχνίδι, όπως ήταν τη Φενέρμπαξε. Την σημερινή βράβευση την περιμένατε? Κοιτάξτε, δεν την περίμενα και γι' αυτό είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα και θεωρώ και για όλα τα παιδιά τα οποία έχουν περάσει από αυτή τη μεγάλη ομάδα και η αναγνώριση της προσφοράς, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγαλύτερη, ό,τι έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα σε ποδοσφαιρικό ταλέντο, αλλά και το ήθος που έχουν δείξει όλοι αυτοί οι αθλητές σε αυτή τη διαδρομή που είχαν σε αυτήν την ομάδα. Και γι' αυτό τον λόγο εγώ προσωπικά ευχαριστώ τη διοίκηση και γενικά όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ και εύχομαι πραγματικά να φτάσει ψηλά και να εκπληρώσει οτιδήποτε στόχους έχει βάλει. Thank you.